Νωρίτερα σα μίλησα για τον κύριο Δημήτρη Κιτσίκη, για όσους δεν τον γνωρίζουν, ποιο είναι ο κύριος Κιτσίκης. Ε, δεν γνώριζα και σήμερα έμαθα ότι έχει και σπίτι εδώ στο Δήμο Σπάρτη, συγκεκριμένα στα Πικουλιανικά, γιατί η σύζυγός του είναι από τα Πικουλιανικά, έτσι μας επισκέπτεται συχνά και γνωρίζει και για την περιοχή μα, αλλά γνωρίζει και πολλά άλλα θέματα γιατί είναι ένας άνθρωπος που και πολλά βιβλία έχει γράψει και έχει ταξιδέψει και πάρα πολύ. Σας διάβασα νωρίτερα το βιογραφικό του, σας μίλησα και για το Ίδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη και είναι μεγάλη μας η τιμή που σήμερα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κύριε Κιτσίκη καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα κύριε Λεωνίδα. Ε, χαρήκαμε πολύ για αυτή τη συνάντηση, τη γνωριμία σήμερα. Αν και εσεί έχετε έρθει αρκετέ φορέ εδώ στον τόπο μα, δεν είχε τύχει στο παρελθόν να συναντηθούμε. Είπαμε αρκετά μέσα σε πολύ λίγο χρόνο πριν μιλήσουμε στον αέρα. Ε, και σήμερα είστε εδώ για να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχει να κάνει γενικότερα με τις διεθνείς σχέσεις έτσι όχι μόνο με το τι γίνεται εδώ στον τόπο μας θα ήθελα όμως έτσι και ένα σχόλιο δικό σας μιλήσαμε και είπατε πολύ ωραία λόγια για το Μιστρά νωρίτερα Πρωτού εισέλθω στο κύριο θέμα μου που θέλω να σας παρουσιάσω και που είναι το ανατολικό ζήτημα mm -hmm. Βε, βεβαίως ο Μιστράς για μένα είναι το κέντρο του κόσμου ήδη ο ελληνισμό για μένα είναι ομφαλός του κόσμου αλλά ο ομφαλός του κόσμου που είναι στους Ελφούς επεκτείνεται και στο Μιστρά ναι. διότι ο Μιστράς όπως και η Κωνσταντινούπολη είναι οι δύο οι πνεύμονες οι δύο η καρδιά του ελληνισμού δεν έχει σημασία που σήμερα ο Μιστράς είναι μια ερημική κομμόπολης, όπως λέγω αστιαβόμενος γατιά υπάρχουν, άνθρωποι δεν υπάρχουν, ναι. αλλά ο Μιστράς είναι ιερό τόπος. Δεν μπορείς να αισθανθεί ελληνισμό και όταν λέω ελληνισμό, βέβαια βυζαντινό ελληνισμό, αλλά όχι μόνο διότι από την εποχή του Παπαριγόπουλου, του πατέρα μας όλων των ιστορικών του Κωνσταντίνου Παπαριγόπουλου ήταν ο πρώτος ο οποίος συνέδεσε τις τρεις περιόδους του ελληνισμού τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό τον βυζαντινό πολιτισμό δηλαδή τον ρωμαϊκό αλλά λέγουν οι δυτικοί επέμεναν να τον λένε βυζαντίνο και ο νεοελληνικός μάλιστα ο Ιωάννης Μεταξάς ο οποίος κατά τη γνώμη μου υπήρξε πολύ ανώτερος του Βενιζέλου και είναι άγνωστος, έχω γράψει και δημοσιεύσει οι εκδόσει η τος δημοσίευσαν προ τριών μηνών ε, το βιβλίο μου που, του Ιωάννου Μεταξά εξωτερική πολιτική του Ιωάννου Μεταξά εξωτερική πολιτική ε, σε εκδόσει η και το οποίο παρουσίασα στο Ηράκλειο στα πλαίσια του Ιδρύματος Δημητρική Τσίγκη mm -hmm. και όπου εκεί αποδεικνύω δεν είναι μόνο γνώμη αποδεικνύω ότι ο Ιωάννης Μεταξάς κατά πολύ είναι ανώτερος του Ελευθερίου Βενιζέλου και ο Ιωάννης Μεταξάς που δεν πρόφθασε διότι δυστυχώς και το ξέρω από πρώτο χέρι δολοφονήθηκε το 1941 από τους Μάγκλους ε, ο Ιωάννης Μεταξάς ήθελε να ιδρύσει τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό. Όταν λέμε τρίτο υπήρχε πρώτος και δεύτερος. Ο δεύτερος ελληνικός πολιτισμός ήταν ο Μιστράς. Okay. Και σήμερα το βράδυ, ίσως γνωρίζετε, θα παρουσιάσω και μία ομιλία στον yeah, στο, στο στο Ινοκράτη. Ινοκράτη. Στο Ινοκράτη για τον πατέρα του Βυζαντίου, του πνευματικού Βυζαντίου, του Μιστρά, τον Πλήθωνα. Ναι. Τον Πλήθωνα. Λοιπόν, γι' αυτό για μένα ο Μιστράς είναι το παν. Είναι το όνειρο που κάποτε θα γίνει πραγματικότητα. Διότι πρέπει ο Μιστράς να αναγεννηθεί. Και θα αναγεννηθεί. Και νομίζω ότι σε συνδυασμό και με τη Σπάρτη που είναι και αυτή μια ιστορική πόλη έτσι, και μια και ανήκουν και τα δύο στο Δήμο τη Σπάρτης μπορεί σε συνδυασμό ο Μιστρά και η Σπάρτη να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο και να είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα. Με τη διαφορά ότι ανήκουν σε ναι. δύο διαφορετικέ περιόδου. Δηλαδή, Βέβαια. ο πρώτο ελληνικό πολιτισμό είναι η Σπάρτη, ο δεύτερο είναι ο Μιστρά και ο τρίτο είναι αυτού του Ιωάννου Μεταξά. Η Σπάρτη, βεβαίως εγώ διότι όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος να πούμε, έχουν να επιλέξουν ταξί Αθηνών και Σπάρτης. Αν και εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα η μητέρα μου είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης αλλά γεννήθηκα στην Αθήνα εγώ έχω εξ αρχής ε, επιλέξει τη Σπάρτη όχι την Αθήνα, τη Σπάρτη ναι. διότι ως ο παδός και θαυμαστής του Ζων Ζακ Ρουσό, διότι είμαι και Γάλλος όπως ξέρετε ο Ζων Ζακρουσό ο μέγας αυτός φιλόσοφος του 18ου αιώνα ο Ζων Ζακ Ρουσό, ήταν φανατικός υπέρ της Σπάρτης κατά των Αθηνών υπέρ της Σπάρτη. η Σπάρτη είναι πολύ ανώτερη κατά τη γνώμη μου σε ήθος, σε ήθος όχι μόνο πολιτισμό σε ήθος από την Αθήνα. Πιστεύετε ότι ο Μιστράς πρέπει να κατοικηθεί ξανά? Απολύτως η Καστρόπολης πρέπει, ναι. όχι μόνο το εξωτερικό, η Καστρόπολης πρέπει όπως κάναν και οι Γάλλοι, όπως κάναμε και εμείς στη Μονεμβασία. Ναι. Πρέπει να επιστρέψουν κάτοικοι, να κατοικηθούν οι Καστρόπολης, να βοηθήσει το κράτος με δάνεια, να φτιάξουν σπίτια, να φτιάξουνε καταστήματα, να γίνει ένας ζωντανός για να μπαίνουν μέσα οι ξένοι οι τουρίστες και τα λοιπά. Όχι απ' έξω για να βλέπουν απλώς ερήπια. Είναι ντροπή τα ερήπια. Δεν είναι πολιτισμός. Αυτό σας το λέω πολύ γρήγορα ως Γάλλος. Ότι τι είναι αυτή η τρέλα των αρχαίων που μας, που μας ε, 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 δεν μας επιτρέπει να χτίσουμε πάνω στα αρχαία είναι τελείως δυτικό, τελείως φράγγικο η δική μας παράδοση πηγαίνετε στην Αγία Σοφιά και θα δείτε ότι πολλές πέτρες της Αγίας Σοφιάς χτίστηκε η Αγία Σοφιά επάρτησαν από αρχαία μνημεία ναι. λοιπόν αυτή ήταν η συνήθεια δηλαδή ο πολιτισμός δεν σημαίνει να κρατήσεις κάτι παλιές πέτρες και να μην επιτρέπει τους ζωντανού σημερινού Έλληνε να χτίσουν και να δραστηριοποιούνται με τα χωράφια τους απάνω αυτό είναι μία, ένας σαδισμός αυτός ο σαδισμός προήλθε από τη Δύση μετά την αναγέννηση διότι αυτοί δεν είχαν τίποτα και παραδείγματος χάρη στον Καναδά θεωρούν αρχαία αρχαία κληρονομιά ε, κάτι ερήπια του 19ου αιώνα, του τέλου του 19ου αιώνα. Δεν έχουν ιστορία. Λοιπόν, επειδή η Δυτική Ευρώπη δεν είχε ιστορία, ε, του έπιασε αυτή η τρέλα των αρχαίων και μα και μας το μετέφεραν εδώ. Και επειδή εμεί δυστυχώ υπαγόμαστε ω το ξέρουμε, ω απικία τη Δύσεω, είπαμε κι εμεί και βγάλαμε του αρχαιολόγου. Και βγάλαμε αυτού του αρχαιολόγου οι οποίοι αντιγράφουν τη Δύση, δεν επιτρέπουν ζωή. Ο Ελληνισμό πρέπει να συνεχίσει να ζει. Αν πρόκειται να σταματήσει τη δραστηριότητα των Ελλήνων που θα συνεχίσουν να ζουν επί χιλιάδε και εκατομμύρια χρόνια, του σκοτώνει. Είναι σαδισμό αυτό. Και παίζει ρόλο αυτό και στην οικονομία τη περιοχή μα. Το ότι ε... δεν κατοικείται σήμερα ο Μιστρά. Αυτό, αυτό σκότωσε το Μιστρά. Αυτό σκότωσε. Το κάνανε μία νεκρή πολιτεία. Λοιπόν, ξέρετε ότι την εποχή της Ρωμαϊκής και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο Μιστράς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε φτάσει στο 18ο αιώνα σε πολλές χιλιάδες κατοίκους, 40.000 υπήρχε εμπορικό, εμπορική δραστηριότητα πολύ μεγάλη ήταν πολύ μεγάλη πόλη ήταν πολύ ζωντανή και την καταστρέψαμε εμείς με τα χέρια μας βεβαίως πρέπει και η Σπάρτη που ανήκει σε άλλο πολιτισμό βεβαίως να ενισχυθεί και είναι κρίμα που η Σπάρτη είναι μόνο 15.000 κάτοικοι διότι μην ξεχνάμε ότι όταν έπεσε η παλιά Σπάρτη έγινε η Λακεδέμων ε, και δεν υπήρχε πλέον το χίλια στην Επανάσταση ήρθε, ήρθαν Γερμανοί και ο ίδιος Γερμανός αρχιτέκτον ο οποίος έφτιαξε την Αθήνα σχεδίασε την τότε ανύπαρκτη Σπάρτη πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο σχέδιο το οποίο δυστυχώς εμείς το μαγαρίζαμε ο αλλά παραμένει ωραία πόλη η Σπάρτη και ενώ η σήμερα η Αθήνα είναι 4,5 εκατομμύρια κάτοικοι, ε, εμείς είμαστε 15 χιλιάδες. Λοιπόν, η Σπάρτη πρέπει βεβαίως να ενισχυθεί πάρα πολύ μαζί και ο Μιστράς. Έπρεπε να γίνει ο σχεδιασμός της νέας πόλης πάνω στην αρχαία Σπάρτη. Ευτυχώς που οι Σπαρτιάτες ήταν σοφοί άνθρωποι, δεν βγακάναν τύχη, δεν κάνανε, ξέρανε ότι η ψυχή, το ήθος έχει σημασία όχι το να έχεις ε, ε, κτίρια να πούμε. Ναι. Δεν είχαν πολλά κτίρια. Και βεβαίως ε, τα λίγα που έχουμε αρχαία εντάξει τα έχουμε. Και ε, πρέπει να επεκταθεί επί των ερυπείων προς Θεού. Τα ερήπια πρώτον είναι πολύ εύκολο. Αυτό που γίνεται από μερικού, μερικά μέρη στην Αθήνα, κάνεις ένα υπόγειο, κρατάς τα αρχαία και από πάνω χτίζεις. Όπως και στο μετρό των Αθηνών ναι. και αλλού. Δεν χρειάζεται, εντάξει να κρατήσεις τα αρχαία, άλλωστε σε πολλές χώρες γίνεται αυτό. Λοιπόν κάνεις υπόγεια, κατεβαίνει ο τουρίστας ε, με σκάλα η ανελκυστήρα ξέρω εγώ, και βλέπει τα αρχαία και από πάνω μπορείς να χτίσεις πολυκατοικία αν θέλει, που λέει ο λόγο. Το μετρό ανέδειξε ευρήματα αρχαία ευρήματα έτσι που βρέθηκαν κατά την κατασκευή του έργου. Πάρα πολλά. Μα ναι. όλη η Αθήνα ναι. <χαι> δεν υπάρχει μέρος των Αθηνών που να μην υπάρχουν αρχαία από κάτω. Ευτυχώς και η Αθήνα επεκτάθηκε βέβαια με τρόπο τελείως αναρχικό και αυτό είναι κρίμα. Αυτό το λένε όλοι οι πολιοδόμοι Αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον επεκτάθηκε Επί Από κάτω βέβαια και υπάρχουν άλλο τίποτα Από ερήπια Η Σπάρτη δυστυχώς επεκτάθηκε κατά, κατά ύψος Όχι κατά μήκος Δηλαδή ψήλωσαν τα κτίρια Κάναμε πολυκατοικίες εδώ στο κέντρο Που δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει Και γι' αυτό παραμένει έτσι πολύ μικρή Ακόμα και με λίγο πληθυσμό Ακριβώς έχετε δίκιο Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για το και τη Σπάρτη. Έτσι Νομίζω που είπαμε, είπαμε εισαγωγικά. τα βασικά. Να πάμε στο θέμα έτσι που θέλετε σήμερα να, συζητήσουμε, ναι. να σχολιάσουμε το Ανατολικό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά α, το θέμα αυτό και πολλά άλλα βέβαια. Και θα θέλαμε έτσι την α, άποψή σα, όλα αυτά που γνωρίζετε και ίσω εμεί ακόμα δεν τα έχουμε ακούσει, δεν τα έχουμε διαβάσει κάπου για το τι ακριβώ γίνεται. Ανατολικό ζήτημα σημαίνει ότι ο ελληνισμό είναι το κέντρο του πλανήτου. Αυτό σημαίνει. Ναι. Και ας σας εξηγήσω. Πρώτον, για τους Έλληνες ανατολικό ζήτημα είναι μια έκφραση λίγο μυστηριώδης όταν θες να πεις πω πω μεγάλη φασαρία έγινε, μεγάλο διχασμός. Ανατολικό ζήτημα. Το έκανες λέει ανατολικό ζήτημα. Ναι, ναι. Λοιπόν, σα πληροφορώ πρώτον ότι στη Δύση, ειδικά στη Γαλλία όπου δίδαξα στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών των Παρισίων, στον 20ο αιώνα, ακόμη σήμερα, ιδίω στο μεσοπόλεμο του 20ου αιώνα και μετά, αλλά ιδίω στο μέσο, το βασικό μάθημα για τους φοιτητέ, διαφορετικά δεν μπορείς να περάσει εξετάσει, ήταν το Ανατολικό ζήτημα. La question d'Orient που λέμε στα γαλλικά. The eastern question που λένε αγγλικά. La question d'Orient. Τι ήταν αυτό, Αυτό αρχίζει <laughs> από τον Αδάμ και την Έβα παρακαλώ. Και αποδεικνύει ότι ο ελληνισμό είναι και θα είναι το κέντρο του κόσμου. Ε, αυτό το θεωρούν μερικοί υπερβολοί. Γιατί διότι έχουμε συνηθίσει να, όταν μιλάμε για ελληνισμό μιλάμε για εθνοκράτος δηλαδή ένα κράτος που φτιάχθηκε το 1921 ε, με σύνορα μικρό επεκτάθηκε έφτασε εκεί που έφτασε αλλά πάντως ένα μικρό κράτος με περιορισμένα περιορισμένα έδαφος και 11 εκατομμύρια κατοίκους λοιπόν και μάλιστα οι περισσότεροι Έλληνες ιδίως οι πολιτικοί τολμούν να λένε ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα σαν την Ολλανδία, σαν τη Δανία και τολμάν ακόμη περισσότερο να λένε ότι η ελληνική γλώσσα είναι σαν τα Βενέζικα, σαν τα Ολλανδικά είναι λέει μία από τις γλώσσες της Ευρώπης ενώ είναι τελείως αστείο να λες τέτοιο πράγμα διότι πρώτον ο ελληνισμός καλύπτει όλο τον πλανήτη και πέραν του πλανήτου, γι' αυτό τον λέω συμπαντικό, δεν είναι μόνο πλανητικό ή συμπαντικό, και δεύτερον η ελληνική γλώσσα είναι η παγκόσμια γλώσσα. Εννοείται. Δηλαδή, όποιο ξέρει γράμματα το ξέρει αυτό. Λοιπόν, εμεί το καταστρέφουμε βέβαια, καταστρέφουμε αυτή τη γλώσσα με τα χέρια μα. Τώρα, γιατί από τον Αδάμ και γιατί η, το, αυτό που λέμε ανατολικό ζήτημα έχει σχέση με το κέντρο του ελληνισμού. Εγώ τα χρόνια του 60 δεκαετία του 60 ως γεωπολιτικός ε, κατασκεύασα μία θεωρία την οποία ονόμασα ενδιάμεση περιοχή. Δική μου έκφραση για να εκφράσω αυτή το, 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 την κεντρικότητα του ελληνισμού τι είναι εδαφικά η ενδιάμεση περιοχή και ως πολιτισμός. Αυτό δεν μου επέτρεψε, θα σας πω, μου επέτρεψε το 1999 να με αναγνωρίσουν στην Καναδική Ακαδημία. Με κάνανε, με εξέλεξαν κανα, ε, ακαδημαϊκό της Βασιλικής Ακαδημίας του Καναδά το 1999 ακριβώς για να τιμήσουν αυτή τη θεωρία μου η οποία σήμερα... Έχει αναγνωριστεί παγκοσμίω η ενδιάμεση περιοχή. Την οποία σε πάρα πολλά βιβλία μου, σε άρθρα, σε ένα περιοδικό που βγάζω που λέγεται Ενδιάμεση περιοχή, ακόμη και στο blog μου στο Facebook, επίσης και στο blog μου έχω τον τίτλο Ενδιάμεση περιοχή. Δηλαδή χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη για να. Ε, ορίσω αυτό που θεωρώ την εδαφική και πολιτισμική βάση του ελληνισμού. Λέω δηλαδή, χωρίς υπερβολές, μην νομίζετε, επιστήμον είμαι, δεν είμαι μόνο ποιητής, αν και έχω γράψει και έχουν δημοσιεύσει σε πολύ γνωστά στους εκδοτικού οίκους έξι βιβλία ποιημάτων, στο κέντρο, στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, στο, στο ακρίτα και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι μόνο ποιητής και δεν ονειρεύομαι. Είμαι και πιστήμων γεωπολιτικός. Λοιπόν, λέω ο ελληνισμό είναι ο ίδιος ο Θεός. Όταν λέμε ο Θεός είναι ο παντογνώστης, έτσι. Το καταπληκτικό του, της ενίας του Θεού είναι ότι είναι μία λέξη. Θεός που είναι τα πάντα και το λέω αυτό προς τους περισσοτέρους επιστήμονες οι οποίοι μας έχουν πρίξει με βιβλία δίθεν τεχνικά που δεν καταλαβαίνει τα διαβάζεις και χρησιμοποιούν δύσκολες λέξεις για να καλύψουν την κενότητα ε, πολλών ιδεών τους ότι ο Θεός είναι πολύ απλό πράγμα είναι τα πάντα, μία λέξη ε αυτό είναι ο ελληνισμός όταν τι είναι ο ελληνισμός είναι ο Θεός δεύτερον ο Θεός είναι όμως και πρόσωπο, δηλαδή η εμφάνιση του Χριστού, ο ενανθρωπής σας Θεός. Λοιπόν, μπορείτε να τον ζωγραφίσετε, μπορείτε να τον πιάσετε, είναι ο Χριστός. Είναι δηλαδή και Θεός, το παν, αλλά και πρόσωπο. Και πρόσωπο. Δηλαδή ο ελληνισμό είναι και πρόσωπο. Τι είναι το πρόσωπο του ελληνισμού. Είναι η ενδιάμεση περιοχή. Είναι δηλαδή η εδαφική βάση του ελληνισμού που είναι το σημερινό ελληνικό κράτος αλλά όχι μόνο από την Ιταλία μέχρι την Κίνα η ενδιάμεση περιοχή σας υπενθυμίζω για όσους δεν το ξέρουν ότι από την αρχαιότητα οι Έλληνες γεωγράφοι ανεγνώριζαν τρεις Ελλάδες την Μαγναγκρέτσια την Μεγάλη Ελλάδα της Νοτιού Ιταλίας την κεντρική Ελλάδα τη σημερινή εδώ και την Ινδία η οποία λέγεται από του ονομάζεται από τους γεωγράφους Έλληνες Νέα Ελλάς παρακαλώ Νέα Ελλάς Μεγάλη Ελλάς τα δυτικά στο κέντρο Ελλάς. Ελλάς Ανατολικά η Νέα Ελλάς Ινδία Νέα Ελλάς όχι από την εποχή του Αλεξάνδρου πολύ πριν από την από τον Αλέξανδρο, χίλια χρόνια πριν από τον Αλέξανδρο ήταν η Ινδία και όλος αυτός ο ποταμός η κοιλάδα του Γάγκη ήταν όλο οι ελληνικές πόλεις χίλια χρόνια προ Χριστού παρακαλώ ακόμη και ο Βούδας εκεί πρέπει να συγκεντρωθείτε όχι σε αυτά τα, τις λεπτομέρειες που μας λέει το ελληνικό κρατήδιο τώρα προς Θεού εδώ λέμε ότι η Νέα Ελλάς χίλια χρόνια προ Χριστού ο Βούδας ήταν ο Έλλην της, του Γάγκη, του Νεπάλ ήταν ένας Σοκράτης ο Βούδας αυτός ήταν Έλλην και θα σας πω πιο συγκεκριμένα τι έχετε ακούσει για τη Βομβάη βεβαίως τη Βομβάη η οποία σήμερα λέγεται Μουμπάη η μεγάλη πόλη της κεντρικής Ινδίας δηλαδή όχι μόνο στο βορρά πιο κάτω, στο κέντρο mm. της Ινδίας. Mm. Ξέρετε ότι η Βομβάη λεγόταν Επτανήσια, ήταν ελληνική πόλη. Την χτίσαν οι Έλληνες. Την χτίσαν οι Έλληνες προ Χριστού, περίπου την εποχή του Αλεξάνδρου και γιατί την λέγανε Επτανήσια. Διότι είναι, ε, είναι αναρτημένη πάνω σε επτά νησιά. Επτά νησιά τα οποία υπάρχουν και σήμερα. Όταν ήρθαν οι Άγγλοι, άλλαξαν το όνομα και την ονομάσανε Βομβάι. Λοιπόν, και οπότε ιστορικά γνωρίζουμε ότι είναι η ελληνική πόλη Βομβάι. Λοιπόν, αυτά δεν είναι για να σας εντυπωσιάσω. Είναι αλήθεια ότι πολλοί δεν τα γνωρίζουν. Είναι για να σας πω ότι είναι αυτονόητο ότι ο ελληνισμός είναι το κέντρο του κόσμου και θα είναι το κέντρο του κόσμου και στο μέλλον δεν αλλάζει τίποτα. Υπάρχουν κάτι, διότι είμαστε όλοι δυτικό παρμένοι δυστυχώς, οι οποίοι ενδιαφέρονται λέει το τι γίνεται στη Βενεζουέλα να πούμε. Τι κάνει ο Μαδούρος στη Βενεζουέλα, τι μας νοιάζει τι κάνει ο Μαδούρος, βέβαια έχει πετρέλαιο ο άνθρωπος, μπορεί να ταλαιπωρεί τον πληθυσμό του. Mm. Αλλά εδώ πρόκειται όλη η Νότιο Αμερική, μια πηχαία τη Αμερική. Εντάξει, α κάνουν καλά αυτοί. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την Κίνα, βέβαια. Την με όλε τι εξαρτήσει τη Κίνα, Ιαπωνία, Βιετνάμ, Καμπότζη, ξέρω και... εγώ τι Αυτά είναι η περιφέρεια του κόσμου. Το κέντρο του κόσμου είναι το Αιγαίο. Το Αιγαίο. Και εκεί είναι το. Αυτό που λέμε το ανατολικό ζήτημα. Τι είναι το ανατολικό ζήτημα. Κάνουμε την εξής, τον εξή ορισμό και θα το επεκταθώ. Ε, είναι η προσπάθεια των ξένων δυνάμεων να καταργήσουν το κρατικό, την κρατική έννοια του, την κρατική ύπαρξη στο κέντρο του Αιγαίου για να μπορούν να περνάνε και θέλουν να το διαμελήσουν. Είναι δηλαδή από την εποχή του Αδάμ και της Εύας προσπαθούν να διαμελήσουν το Αιγαίο. Δεν είναι τώρα και επειδή με ρωτάνε συνεχώς τι προβλέπετε θα διαμελιστεί η Ελλάδα. Βεβαίως αυτό προσπαθούν. Μα προσπαθούν από την εποχή του Αδάμ και της Εύας και δεν το έχουν κατορθώσει. Μπορεί για κάποιο χρονικό διάστημα αλλά δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο ελληνισμό. Επειδή είναι και πρόσωπο και έδαφο. Και να σα πω λοιπόν, γιατί από την Αδάμ και την Εύα. Ξέρετε βέβαια ότι στην παλιά διαθήκη είναι η Μεσοποταμία. Ε, ο Εφράτη και ο Τίγρη, οι δύο ποταμοί. Ναι. Η σημερινή είναι το Ιράκ. Έτσι. Λοιπόν, πού είναι ο παράδεισο, στη Μεσοποταμία δεν είναι. Mm. Θα μου πείτε και τι σχέση έχει με το Αιγαίο τον Ισμό. Μα ο ελληνισμό εξ αρχής έφτασε τα σύνορα στον Εφράτη. Όταν λέμε για την κόκκινη μιλιά, που είναι ένα μύθο βέβαια, δεν ξέρουμε, αλλά είναι μία από τις, α, τους θρύλου του ελληνισμού. Έχουμε εντοπίσει λίγο πολύ και το έχω γράψει επανειλημμένο και στο περιοδικό μου και τελευταία μάλιστα ότι είναι στον Εφράτη. Εκεί βρίσκεται το σύνορο το υπαρκτό σύνορο, το εδαφικό σύνορο του ελληνισμού είναι στον Εφράτη εκεί βλέπουμε αυτό το, το λεγόμενο την η κόκκινη μιλιά αυτό το δέντρο τέλος πάντων ναι. του παραδείσου το δέντρο του παραδείσου η κόκκινη μιλιά μετά για να μην μακρηγορούμε έχουμε τον τροϊκό πόλεμο τι είναι ο τροϊκός πόλεμος είναι η προσπάθεια ενώσεως του Αιγαίου έχουμε τις δύο ακτές του Αιγαίου που μαλώνουν και προσπαθεί να γίνει ένωση διότι φυσικά διότι το Αιγαίο είναι η καρδιά εάν δεν ενωθεί το Αιγαίο δεν μπορεί να επιβιώσει το εδαφικό η εδαφική ύπαρξη του ελληνισμού και αυτό είναι ο τροϊκός πόλεμος μετά όμως εμείς μαθαίνουμε ως ε, και πριν από τις δικές μου θεωρίες από τη γεωπολιτική και από τον πρώτο μεγάλο γεωπολιτικό τον Άγγλο του, του τσαρχός, των αρχών του 20ου αιώνα 1911 ότι ε, υπάρχει πάντοτε υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ των υπηρετικών δυνάμεων, υπηρετικών δυνάμεων και των θαλασσίων δυνάμεων. Η θαλάσσια δύναμη από την αρχαιότητα προσπαθεί να ε, σταματήσει την κάθοδο προς νότον, δηλαδή προς το Αιγαίο, των ε, υπηρετικών δυνάμεων. Και αυτό είναι η βάση του, της γεωπολιτικής μέχρι σήμερα. Σήμερα είναι η Ρωσία η οποία προσπαθεί από αμνημονέα των χρόνων να κατέβει στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο ναι. Εντάξει. Λοιπόν, η, αυτό είναι δηλαδή ένας πολύ ενδιαφέρον ε, διανοούμενος ο οποίος ήταν υπουργό της 21 η Απριλίου ε, και τα πράγματα εγώ τα λέω σταράτα. Δεν φοβάμαι, δεν είμαι άνθρωπος κομματικοποιημένος και συνεπώ μην μου πείτε Α, φασίστα, κομμουνιστή, δεξιό, αριστερά. Για μένα είναι αστεία. Μόνο ο ελληνισμό με ενδιαφέρει. Είναι γνωστό σε αυτού που ξέρουν ότι τρει ήταν οι διανοούμενοι τη 21η Απριλίου. Ήταν ο Γεώργιο Γεωργαλά που ήταν ο υπουργό προπαγάνδα κλπ. Κρήτη κτλ. Ο Δημήτριο Τσάκονα καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίο από τη Δημητσάνα και οι δύο έχουν ε, πεθάνει, ο οποίο ήταν υπουργό του Παπαδόπουλου και ο Δημήτρη Κιτσίκη. Εγώ. Εγώ επηρέασα πάρα πολύ, ήμασταν εμεί οι τρει. Πάρα πολύ την 21η Απριλίου. Σα πληροφορώ κάτι που δεν, που δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ενώ του το έχω πει. Επειδή εγώ είμαι υπέρ του Αιγαίου, ότι το Αιγαίο δεν μπορεί να επιβιώσει ο ελληνισμός εάν δεν είναι ενωμένο, είναι απαραίτητο να έχουμε ελληνοτουρκισμό. Αφού από την άλλη πλευρά έχουν τους Τούρκους, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Λοιπόν, πώς θα γίνει η ένωση του ελληνισμού αφού χρειαζόμαστε. Εφόσον λοιπόν είμαστε διρημένοι και δίνω την εξή εικόνα πάντα, ότι ο ελληνισμός ως έδαφος είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Στη μέση έχει μια τραχία. Έχει δύο πνεύμονες Δυτικό πνεύμον είναι ο... τα σημερινά Βαλκάνια. Τη λέγαμε Ρούμελι άλλοτε. Δηλαδή τη χώρα των Ρωμιών. Τα Βαλκάνια. Από την ανατολική πλευρά τη Μικρασία. Είναι οι δύο πνεύμονε. Εάν κόψει στη μέση την τραχία, πεθαίνει ο ελληνισμός. Δεν μπορεί να επιβιώσει ο ελληνισμό Αν δεν έχει τι τις δύο ακτές του Αιγαίου. Είναι αδύνατο. Χρειαζόμαστε. Θα πείτε α ωραία θα κάνουμε σαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο Δήθεν ότι ήθελε να επαναφέρει Την Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν ήθελε να επαναφέρει την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήθελε απλώς τη μεγάλη ιδέα ήταν γι' αυτόν ένα εθνοκράτος διευρυμένο με απικίες όπως κάνανε οι Ιταλοί, οι Άγγλοι, οι Βέλγοι κτλ δεν ήταν σωστό. Αντιθέτως ο Μεταξάς τα έβλεπε διαφορετικά τελείως. Ήταν υπέρ του Βυζαντίου. Λοιπόν, για να κάνεις αυτή την ένωση αφού από την άλλη πλευρά θες δεν θες είναι οι Τούρκοι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να πεις ότι θα κάνεις σαν το Βινζέλο και θα κατακτήσεις την, την Μικρασία είναι δυνατόν <coughs> απόδειξη ότι τη χάσαμε διότι αυτός ο ελληνισμό των ακτών χάθηκε ολόκληρο. Την πάθαμε το 22. Συνεπώς πρέπει να βρούμε μια λύση να, να ενώσουμε τις δύο ακτές του Αιγαίου και αυτό που δεν θέλουν οι δυτικοί όχι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις δεν θέλουν αυτή την ένωση θέλουν να μας διαλύσουν. <coughs> να μας κάνουν όλους κοσιφοπέδιο Δηλαδή τι, τι, το, τι είναι η ιδέα της, του ανατολικού ε, το ανατολικό ζήτημα είναι να κάνουν πάρα πολλά κρατήδια για να μπορούν να μας εξασθενήσουν όχι συνομοσπονδίες όχι αυτοκρατορία λοιπόν να μας διαλύσουν για να μπορούν να μας ελέγχουν τελείως το λέω αυτό ως ε, αυτή η προσπάθεια η οποία βέβαια έχει αποτελέσματα τη λέω την <coughs> ε, την του των, του, των, Βαλκανίων και της Μικρασίας ή αν θέλετε την κουβετοποίηση κουβέιτ όπως πήρανε το κουβέιτ επειδή είχε πετρέλαιο το πήραν από το Ιράκ ε, ο Σαντάμ που ήταν ο καλύτερος φίλος των Αμερικανών <coughs> και των Ευρωπαίων έκανε τον πόλεμο για να πάρει πίσω αυτό που του ανήκε, δηλαδή το Κουβέιτ, ε, του πέσανε απάνω και τα λοιπά και διαλύσανε και το Ιράκ, διαλύουν τα πάντα. Αυτό είναι το ανατολικό ζήτημα. Λοιπόν, τη, από την άλλη μεριά το ανατολικό ζήτημα έχει εσωτερική πλευρά. Δηλαδή είναι η λαοί του χώρου να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή όλοι τους θέλουν να διοικήσουν την αυτοκρατορία και την αυτοκρατορία την διοικείς μόνο από την Κωνσταντινούπολη. Που δεν άλλο. Μην ξεχνάτε ότι για 1600 χρόνια το κέντρο της αυτοκρατορίας, πως λεγόταν, δεν έχει σημασία, σημασία ήταν η αυτοκρατορία, ήταν η Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ποιοι ήταν οι λαοί του εσωτερικού και αυτό είναι επίσης το εσωτερικό θέμα του, της Ανατολικής <coughs> ε, τις σχεσιών των δυνών. είναι οι Άραβες από Νότο είναι οι Ρώσοι από Βορρά είναι οι Πέρσες και μετά οι Τούρκοι οι Οθωμανοί μάλλον και είναι οι Έλληνες οι οποίοι προσπαθούν όλοι να έχουν ως πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη αυτό είναι η εσωτερική διαμάχη, η οποία συνεχίζεται σήμερα. Η Ρωσία είναι η μόνη μεγάλη δύναμη που είναι εσωτερικό ανταγωνιστή, όχι εξωτερικός. Δεν είναι σαν τη Γαλλία, την Αγγλία, την Αμερική. Στο είναι εσωτερικό. Πάντοτε, επειδή είναι ορθόδοξη χώρα, πάντοτε η Ρωσία ήθελε και το έχει καταφέρει τώρα. Το είναι στα πρόθυρα τώρα να πάρει την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, να εγκαταστήσει τον αυτοκράτορα της στον δικό της. Εμείς επί χίλια χρόνια την είχαμε εμείς κατά ε, 100% και μετά εντάξει μας το πήρα, πήραν οι Οθωμανοί αλλά ε, επιτέλους ε, επιβιώσαμε με τους Οθωμανούς. Ενώ αν, αν είχε μείνει οι Λατίνοι οι οποίοι μας κατέστρεψαν το 1204 σας βεβαιώνω ότι σήμερα δεν θα υπήρχε ελληνικό κράτος, <coughs> ούτε ορθοδοξία. Λοιπόν, τώρα βέβαια τα έχουν φτιάξει οι Τούρκοι με τους Ρώσους, προχωράνε πάρα πολύ, θα καταργήσουν λέει το δολάριο, θα χρησιμοποιούν δικά τους νομίσματα, είναι και ο, ο Ρώσος επιτυγχάνει, διότι εκμεταλλεύεται τώρα την μεγάλη αδυναμία του Ερντοάν και έχει κερδίσει τώρα τι κάνει από την άλλη μεριά σε αυτό το ανατολικό ζήτημα ο Τραμπ που τον ονομάζω διότι τον υποστηρίζω και εξελενίζω όλους αυτούς τους οποίους συμπαθώ τον Δονάλδο Τραμπιο, δηλαδή τον mm. mm. Τραμπ ποιος είναι το σχέδιο του το σχέδιο πρώτον είναι ότι πάντα ως διετική δύναμη να ελέγχει το Αιγαίο ξέρει ότι η τελική μάχη ο Αρμαγεδόνας που θα γίνει γύρω στο 2025 μέχρι το 2030 θα γίνει στο Αιγαίο. Ο Αρμαγεδόνας, πυρηνικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα. Στο Αιγαίο, όχι αλλού. Με λένε συνεχώς, μου λένε, δεν μπορούμε να το καταλάβουν. Λέει, μα καλά γιατί να γίνει στο Αιγαίο. Δεν μπορεί να γίνει στον Ειρηνικό, Δηλαδή η Αμερική που περικυκλώνει την Κίνα δεν μπορεί να γίνει στον Ατλαντικό εάν οι Κινέζοι κατορθώνουν και απικίσουν την Αμερική γιατί να γίνει στο Αιγαίο. <χω> Διότι αυτό είναι το ανατολικό ζήτημα. Εκεί τα δύο στρατεύματα Αμερικανικός και Κοινωνικής θα, αντι, θα βρε, ευρεθούν στο Αιγαίο. Εκεί είναι τα συμφέροντα δηλαδή και των δύο. Πέραν των απλώς οικονομικών συμφερόντων yeah. είναι η γεωπολιτική η οποία είναι πολύ πιο ευρεία από τα οικονομικά συμφέροντα. Πετρέλαιο υπάρχει παντού. Πε, πετρέλαιο υπάρχει και στη Βενεζουέλα. Γιατί να μην γίνει στη Βενεζουέλα. Πετρέλαιο δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίω τώρα έχουμε <laughs> την, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο όταν η έξον θα αρχίσει σε ένα από τα οικόπεδα Να. της Κύπρου ε, εξορίξεις είπαν οι Τούρκοι ότι α λέει δεν το επιτρέπεται τι θα κάνουν θα επιτεθούν κατά των Αμερικανών οι εξών που είναι Αμερικανοί βεβαίως δεν είναι μόνο τα οικονομικά αυτό είναι το λάθος εμείς έχουμε πήξει από οικονομολόγους βάλτε το βαρουφάκι μας κατέστρεψαν οι οικονομολόγοι όλα τα παιδιά νομίζουν ότι θα επιβιώσουν οικονομικά και θα γίνουν γνωστοί, θα γίνουν οικονομολόγοι. Μα η οικονομία είναι τελείω δευτερεύον θέμα. Σα πληροφορώ ότι όλοι οι Ευρωπαϊστέ δεν θέλησαν μόνο την οικονομία, το ευρώ. Ε. Θέλησαν πολιτική ένωση. Λοιπόν, ε, γι' αυτό εγώ υποβιβάζω το οικονομικό. Δεν είναι οικονομικό. Είναι και οικονομικό, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό, Είναι και ενεργειακό. Εκονομικό και ναι, ενεργειακό ναι. εννοείται ναι. Διότι μιλάμε για τις πηγές ενεργείας Της οικονομίας ναι. εννοείται Λοιπόν το, το θέμα όταν λέμε γεωπολιτική Εννοούμε πολιτισμό Εννοούμε πολιτική και πολιτισμό Αυτό είναι το, το κύριο θέμα Το κύριο θέμα η επιβίωση για μας Τι δεν χρειάζεται να πούμε επιβίωση διότι είμαστε αιώνιοι του ελληνισμού ο ελληνισμός διακυβεύεται και θα αποτύχουν φυσικά δεν μπορούν να σκοτώσουν τον ελληνισμό δεν σκοτώνει στον Θεό θα γίνει αρμαγεδόν πυρηνικό, θα γίνουν καταστροφές στο Αιγαίο, ο ελληνισμός δεν πεθαίνει διότι ο ελληνισμός επεκτείνεται από την Κίνα στην Αμερική ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ελληνική γλώσσα που θα έπρεπε φυσικά όλοι οι άνθρωποι Επί της γης πρέπει να μάθουν ελληνικά. Αλλά ε, δεν γνωρίζουν. Αλλά τουλάχιστον να έχουν το πνεύμα του ελληνισμού. Και αυτό το έχουν. Αφού οι πάντε λένε, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένας. Ακόμη και αυτοί που μισούν τον ελληνισμό, το κάνουν επειδή βλέποντα την κατάστασή μα σήμερα, λένε: Μα αυτοί είναι οι Έλληνε, λέει. Διότι ακριβώ θαυμάζουν τον ελληνισμό ω τέλειο, ω ανεξεπέραστο. Γι' αυτό μας μισούν του σημερινού Έλληνε. Λέμε: αυτοί είναι Εδρική, δεν είναι Έλληνε. Δεν υπάρχει ούτε ένα άνθρωπο σκεπτόμενο από τη γη που να μην αναγνωρίζει ότι ο Ελληνισμό είναι θεϊκής προελεύσεω και είναι ο πολιτισμό του πλανήτη.